έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για την επόμενη μέρα, τον οποίο η ΕΣΥΑ και κυρίως η ΠΟΕΣΥ θα λάβει υπόψη του. Η απεργία προκηρύχθηκε την Πέμπτη. Το Σάββατο κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες σαββατιάτικες. Η Κυριακή κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες οι κυριακάτικες. Το διαδίκτυο δούλευε. Με εξαίρεση ιστοσελίδες μεγάλων ραδιοφωνικών σταθμών και ιστορικών, όπως το Αθήνα με 84, που φυσικά δεν δούλευαν. Και εμείς όλοι είμαστε στον αέρα, ενώ οι δημοσιογράφοι ως κλάδος, το να συνεχίζουμε μια απεργία και να υπάρχει μόνο το διαδίκτυο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που υπάρχει όπως υπάρχει, δεν νομίζω ότι βοηθάει κανέναν μας και ούτε το σωματείο μας, ούτε το μέλλον μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τις οικογένειές μας. Η πρότασή μου είναι να σταλεί απεργία και από αύριο να βγουν κανονικά εφημερίδες, δελτία, εκπομπές, με μία δέσμευση ο καθένας στο μέσο του να προβάλλει τα αιτήματά μας, τις θέσεις μας και ό,τι άλλο τέλος πάντων μας απασχολεί. Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ και αυτή την περίοδο όπως και τις υπόλοιπες περιόδους με απεργιακές κινητοποιήσεις θα σεβαστούν τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων. Οτιδήποτε έχει κάνει η ΕΡΤ το τριήμερο αυτό έχει την έγκριση και τη συγκατάθεση των συνδικαλιστικών οργάνων. Την προηγούμενη απεργιακή κινητοποίηση οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ έβγαλαν 15 λεπτό απεργιακό δελτίο, αλλά υπήρχαν κινητοποιήσεις και δηλώσεις. Αν και αυτή την περίοδο υπήρχαν, θα έβγαλαν και αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ως διεύθυνση ενημέρωσης της ΕΡΤ να κάνουμε εμείς υποδείξεις στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας με ποιο τρόπο θα κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι και οι δημοσιογράφοι. Συμφωνίζω με τα επιχειρήματα των συναδέλφων που ουσιαστικά συμπυκνώνονται σε μια φράση ότι η συνέχιση της δικιάς μας απεργίας στη βάση αυτή που η κυβέρνηση προωθεί για να ψηφίσει το ασφαλιστικό δεν βοηθάει σε τίποτα τη δικιά μας αντίδραση. Θα έλεγα ευθύς αμέσως ότι συμπλέω με την άποψη ότι πρέπει να τη διακόψουμε. Βάζω όμως δύο σημεία προβληματισμού. Πρώτον, αν τη διακόψουμε τώρα έτσι ξαφνικά, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η απεργία ήταν λάθος, έτσι. Αλλιώς δεν έχουμε κάποιο λόγο, δεν έγινε κάτι το οποίο θα μας επιτρέπει να τη διακόψουμε. Γι' αυτό προσθέτω και ένα ακόμη σημείο προβληματισμού για να αποφασίσετε, για να αποφασίσουμε μήπως αυτή την ιδέα του απεργιακού δελτίου, ενός πιο σύντομου δελτίου, χωρίς τα παραφερνάλια που συνοδεύουν για το δελτίο ειδήσεων, αυστηρά και μόνο για την τρέχουσα οικονομική και ασφαλιστική επικαιρότητα, θα ήταν μια ιδέα που συζήτησε. Δεν θα πούμε βέβαια στη ζήτηση ποια είναι το πολιτικό δελτίο. Θα το κρίνει το κάθε μαγαζί, ο κάθε διευθυντής, η κάθε ομάδα συντακτική, οι συνάδελφοι. Θα το κρίνουμε και θα το βγάλουμε έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνόμαστε. Αν θα υπάρχει και μια ανταπόκριση από το Βερολίνο σύν στο ένα δελτίο και μια ανταπόκριση από τις ΗΠΑ στο άλλο δελτίο, δεν έχει καμία διαφορά. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να σημαίνει ένα δελτίο απεργιακό, ασφαλιστικό, όπως θέλουμε να το πούμε. Το οποίο θα είναι λίγο πιο περιορισμένο ενδεχομένως σε χρόνο και θα αφορά μόνο τα νομοσχέδια που ετοιμάζεται και τη διαπραγμάτευση που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η κυβέρνηση. Μέσα από τις απεργίες έβγαιναν εφημερίδες, ιδιώτες και κοινωνικές εφημερίδες. Πολύ φοβάμαι τώρα ότι μέσα από τις απεργίες μπορεί να κλείνουν εφημερίδες. Και θα έλεγα το εξής, ότι το βασικό μας όπλο αυτή τη στιγμή είναι η πληροφόρηση. Και για να παραφράσω ένα τσιτάτο, θα έλεγα ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι όλοι να τους ταράξουν στην ενημέρωση. Αυτό είναι νομίζω το βασικό όπλο των δημοσιογράφων, αυτό είναι το βασικό μας όπλο. Και νομίζω ότι ταράζοντάς τους στην ενημέρωση και μάλιστα με κινητοποίησης με ποια λογική, ότι οι εφημερίδες, εγώ τουλάχιστον ευχαρίστως αποδεχόμουν αυτό, μία πρόταση από την Ομοσπονδία μας, να παραχωρήσουμε από την πρώτη σελίδα τον χώρο τα αιτήματά μας, να βάλουμε και καταχώρηση συγκεκριμένη για τα αιτήματα του κλάδου μας, ώστε να ενημερώσουμε και τον κόσμο, αλλά να ενημερώσουμε και τις μερικά τους πολίτες για το τι συμβαίνει με το ασφαλιστικό και τα υπόλοιπα νομοσχέδια. Λοιπόν, νομοσχέδια. Εντάξει, φίλοι μας, όλοι. Οι περισσότεροι συνάδελφοι με κάλυψαν. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι χθες έγινε μια συνέλευση στο Sky με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των εργαζομένων, όπου η συντριπτική πλειοψηφία
έβγαλε ένα ψήφισμα το οποίο θα το έχουν φέρει προφανώς στην Ποιεσία και στην ΕΣΥΑ, όπου ζητάνε να σταματήσει η απεργία και επικαλείται βεβαίως λόγους ενημέρωσης ότι πρέπει να παλέψουμε τα αιτήματά μας με ενημέρωση. Όπως είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφος, να κάνουμε όσο πιο πολύ ενημέρωση μπορούμε. Πάντοτε έχω δείξει και στην πράξη ότι είμαι με τους αγώνες της ΕΣΥΑ, δεν έχω σπάσει ποτέ καμία απεργία, ίσα ίσα το αντίθετο και το έχω πληρώσει. Αυτή τη στιγμή όμως θέλω να σας μεταφέρω τον προβληματισμό των εργαζομένων στο Sky που συντριπτικά αποφάσισαν ότι πρέπει να σταματήσει η απεργία. Είμαστε όλοι συνάδελφοι και ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτόν τον αγώνα για να πετύχουμε το στόχο που είναι η διασφάλιση των ταμείων. Είναι καθαρό το τι επιδιώκουμε με την απεργία και επίσης είναι καθαρός ο προβληματισμός που ακούστηκε από κάποιους συναδέλφους. Ο τελευταίος ομιλητής μίλησε για μία ισοτιμία στην απεργία. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν τώρα να υπάρξει ζυγαριά ακριβίας ενός φαρμακείου, ποιος πλήττεται, ποιος δεν πλήττεται κτλ. Γιατί αυτό... Άφησε με συνάδελφο. Καταρχάς εδώ δεν είμαστε για να μετρήσουμε τις ζημιές των μαγαζιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Εδώ είμαστε συγκεντρωμένοι ως δημοσιογράφοι και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να γίνει ο απεργιακός αγώνας πιο αποδοτικός. Το ότι μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να συζητήσουμε αυτό το θέμα και δεν έχει κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε της ΕΣΥΑ, της Πολυσία ή των Ανάλων Ενώσεων καμιά αλαζονία ότι τα σκέφτονται όλα τέλεια και τα κάνουν όλα τέλεια, έτσι. Δεν είναι δείγμα, νομίζω, ότι καμιάς ιτοπάθειας. Εδώ συζητάμε γιατί θεωρούμε πράγματι ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ κρίσιμη. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω, επειδή ακούστηκε, αν είναι απέναντί μας η κυβέρνηση ή είναι οι εργοδότες. Κυρίως από τη στιγμή που ζητάμε την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και τη ρύθμιση μετά των δικών μας θεμάτων, δεν σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες των μέσων ενημέρωσης είναι αθώοι σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν την κατάργηση του αγγελιοσύμου. Εντάξει, άρα είναι και αυτοί. Λοιπόν, όσον αφορά την πορεία της απεργίας, πριν από λίγο ενημερώθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ήρθε εδώ το χαρτί, για μία τριμερή συνάντηση αύριο, από ό,τι βλέπω εδώ, με τους εκπροσώπους των εργοδοτών στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρώτο σημάδι ότι η απεργία κάτι πέτυχε. Δηλαδή, μετά την απόρριψη... Συγγνώμη, αλλά μόλις μου έρχονται μηνύματα ότι στέλνουν μηνύματα σε εφημερίδες, θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Αυτό πώς προκύπτει, από πού. Ρε Δημήτρη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η εξέλιξη δεν προεξοφλώ το τι θα γίνει, αλλά είναι μια θετική εξέλιξη που έδειξε ότι αυτή η απεργία κάπως ταρακούνησε τα νερά. Θα χρειαστούμε να είμαστε μαζί για τις επόμενες μέρες. Και γι' αυτό, επειδή δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να καταλήξουμε σε μία συγκεκριμένη πρόταση, θέλω να σας πω ότι πρέπει να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και απευθύνομαι ως συνάδελφος προς συναδέλφους. Εμείς θα κρατήσουμε όλες τις απόψεις, θα τις συζητήσουμε σε λίγο και με τις υπόλοιπες ενώσεις, με την Προεδρία της ΠΟΕΣΥ, για να προχωρήσουμε. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Αυτή η συνάντηση που είναι κλεισμένη για αύριο, δεν μπορεί να γίνει με τον κλάδο να μην δείχνει προς τα έξω ότι είναι ενωμένος. Δηλαδή, αυτό που πετύχαμε έστω και με δυσκολία μέχρι τώρα, αυτές τις 4 μέρες, έτσι, να μην το παραδώσουμε στην πρώτη διαπραγμάτευση. Τι έχουμε το οικονομικό πρόβλημα, ένα. Δεύτερο, τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε κάτι.
αναπτύχθηκαν διάφορες διαφωνίες, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η συνάντηση ήταν θετική. Ακούστηκαν πολύ σοβαρές απόψεις και προτάσεις, τις οποίες σημειώνουμε εδώ και θα τις λάβουμε όλοι μας σοβαρά υπόψη μας. Αυτό όμως που έχει σημασία, συνάδελφοι, και απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους διευθυντές. Δεν είναι δυνατόν με οποιαδήποτε λέξη, όποια και αν χρησιμοποιήσουμε, είτε αναστολή, είτε διακοπή, είτε σταμάτημα της απεργίας, να πάμε αύριο στη συνάντηση με τον Κατρούγκαλο. Ήδη θα ξέρει η κυβέρνηση ότι έχουμε χάσει. Η απεργία αυτή, όπως έχει προκηρυχθεί μέχρι στις 6 της Τετάρτης, θα πρέπει να συνεχιστεί απαρεκμητός και παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να τη στηρίξουν και μας να τη στηρίξουν έφερμα. Με τους τρόπους ακριβώς που προγραμματίζουν, μπορούν να αρχίσουν από τώρα για μετά το τι θα κάνουν και πώς θα προχωρήσουν. Και εμείς πολλές από αυτές τις προτάσεις θα τις συζητήσουμε. Αλλά μέχρι την Τετάρτη το πρωί θα είναι πισόπλατο χτύπημα. Αν στείλουμε εμείς. Εμείς. Την απεργία αυτή. Όχι, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό, τελειώσει. Εμείς θα συνέρθουμε και λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις θετικές προτάσεις που ακούστηκαν. Γιατί ο αγώνας είναι μπροστά. Με την κατάθεση στην Ολομέλεια για ψήφιση είναι οι σημαντικές ημερομηνίες εκεί που θα χρειαστούμε. Και αυτές οι προτάσεις που ακούστηκαν μπορεί να ενταχθούν στον τρόπο τον αγωνιστικό και άλλες ακτιβίστικες. Γι' αυτό είπα ότι θεωρώ θετική τη σημερινή συνάντηση, ακόμα και τον ακτιβισμό που έγινε και που εναντιώθηκα εδώ, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να θυμηθούμε, συνάδελφοι, και να μην το ξεπερνάμε, ότι όταν γραφτήκαμε στην ΕΣΥΑ, υπογράψαμε όλοι ότι διδαρκούμε, υπακούμε, εφαρμόζουμε τις αποφάσεις των σωματείων μας και κυρίως τις απεργιακές. Ανακοινώθηκε ότι αύριο γίνεται μία τριμερής. Εγώ τώρα το άκουσα. Προφανώς γιατί τώρα έρχεται η πληροφορία. Το γεγονός ότι είμαστε σε απεργία και καλούμεθα σε μία τριμερή, νομίζω ότι η διαπραγματευτική θέση του κλάδου είναι συγκεκριμένη από την απεργία και μόνο. Προηγουμένως άκουσα τον κύριο Γιόλια, ο οποίος είναι καταπληκτικός στο μάρκετινγκ. Αλλά ναι, λέω, ο κύριος Γιόλιας, αυτά που μας είπε, τα μαρκετίστηκα, τα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα, είναι άλλης ιστορίας. Επειδή λοιπόν εμείς ως δημοσιογράφοι, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ανακαλύψαμε σήμερα την ενημέρωση στην ώρα της απεργίας, θα ήθελα να σας πω και να συμφωνήσουμε ότι από τον περασμένο Οκτώβριο και όχι μόνο, που έχουν βγει μύριες όσες ανακοινώσεις ΕΣΥΑ, οι πολλές σφόδρα αντιεργοδοτικές και αντικυβερνητικές, θα ήθελα να μου δείξετε ένα μικρό βίντεο που έχουν παίξει, ένα μικρό tape σε πιο ραδιόφωνο και ένα χώρο σε μια εφημερίδα που έχουν δημοσιευθεί. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ και συμφωνούμε σε μια άλλη κατεύθυνση να αντιμετωπίσουμε το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να υπάρχει αντίλογο, το να υπάρχει προβολή. Δεν άκουσα σε ένα δελτίο να λέει γιατί θα απεργούμε. Δεν παίζουμε σήμερα γιατί είναι απεργία σιγά. Το ένα που θέλω να πω είναι αν πιστεύουμε και φαίνεται ότι δεν το πιστεύουμε περισσότεροι από εμάς, ότι πιέζει την κυβέρνηση η απεργία, ότι την πιέζει πραγματικά. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι αποφασίσουμε να είναι ενιαία η γραμμή, διότι όταν θα σπάει, όταν κάποιος θα σταματήσει, σας βεβαιώ ότι θα σταματήσει και οι υπόλοιποι. Σας παρακαλώ. Θέλουμε να μας πείτε τι δουλειά έχετε εν μέσω απεργίας, στην πιο κρίσιμη καμπή που περνάει ο κλάδος, ένας κλάδος που αναπεθαίνει, τι δουλειά έχετε συνομιλείτε με όλους αυτούς. Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ. Εγώ είμαι εργαζόμενος. Δεν θα κάνουμε απεργία. Το έχετε υπόψη. Τα επιχειρήματα της εργοδοσίας θέλετε να ακούσετε. Δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το νόημα αυτής της συνάντησης.